Πριν από λίγες εβδομάδες μας είχε μιλήσει στην ίδια εκπομπή ο κύριος Τσομπανόπουλος, ο δήμαρχος Νέστου, και μας έλεγε εκείνη την ιστορία με εκείνες τις οφειλές που είχαν προκύψει για την ΔΕΙΑ Νέστου από μια παλιότερη ιστορία, και υπήρχαν και κάποιες δικαστικές διαμάχες με πιθανότητα δέσμευσης λογαριασμών. Από εκεί είχαμε κάποια εξέλιξη, είχαμε κάτι καινούριο, γιατί ξέρω ότι πήγατε στα δικαστήρια και ότι περιμένετε απόφαση. Δυστυχώς ακόμη δεν έχει βγει απόφαση του δικαστηρίου, okay. Είναι δεσμένοι οι λογαριασμοί της ΔΕΙΑΝ, είμαστε μπλοκαρισμένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πληρωμές κάνετε στους υπαλλήλους? Ακριβώς. Με το ζόρι γίνονται οι πληρωμές των υπαλλήλων και της ΔΕΗ. Τα έσοδα που έρχονται στη ΔΕΙΑΝ τώρα είναι λιγότερα από αυτά που φεύγουν. Μάλιστα. Και ακόμη είναι και άλλη λιγότερα λύση, και ο κόσμος πληρώνει στις τράπεζες με τα ηλεκτρονικά. Ναι. Οι τράπεζες είναι μπλοκαρισμένες, δεν μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά. Εμείς μαζεύουμε ό,τι λεφτά έρχονται στο ταμείο σε μετρητό. Ας κάνουμε μια έκκληση στους κατοίκους ότι για να βοηθήσουμε λίγο ένας τον άλλον, ας αποφύγουμε λίγο το πλαστικό χρήμα. Ας ελπίσουμε ότι θα βγει γρήγορα η απόφαση του δικαστηρίου και θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Πριν τις εκλογές ή μετά, κύριε Αργυράκη, πώς το βλέπετε? Ελπίζω ότι μέχρι τέλη του μήνα θα βγει η απόφαση, γιατί μετά 4 Απριλίου έχουμε άλλο ένα δικαστήριο, το οποίο είναι για ασφαλιστικά μέτρα στην εταιρεία. Ελπίζω να έχει βγει μέχρι τότε το δικαστήριο η απόφαση. Κατάλαβα. Λίγο υπομονή. Υπομονή, βέβαια.